και μέσα από την έμπειρη ματιά του πολιτικού αναλυτή Δ.Χ. Γιάννου Χαραλαμπίδη, τα όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ώρες και στο Στρασβούργο, αλλά βεβαίως και στα όσα χθες ο κατοχικός ηγέτης ήρθε και μας είπε. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας πω, ακούγοντας τα ρεπορτάζ από τη δική μου την πληροφόρηση, νομίζω ότι οι τηλεθεατές μπορούν να αντιληφθούν με όσα άκουσα, γιατί δεν λύνεται το Κυπριακό. Διότι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι πρέσβης των τουρκικών θέσεων. Είπε ότι θα μεταβεί στην Αυστρία για να μαλακώσει τους Αυστριακούς που θέτουν ενστάσεις πάνω στα ωφελήματα που πρέπει να πάρει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή που ο κατοχικός ηγέτης μαζί με τον κύριο Ερντογάν δημιουργούν στη Δερίνια και στην Αμόχωστο νέα τετελεσμένα. Ξέρετε τι σημαίνει χιλιοικισμοί. Δημιουργούν μια νέα πόλη μεταξύ της ελεύθερης Δερίνιας και της Αμόχωστου. Αυτό έχει σχέση με επανεγκατάσταση, έχει σχέση με στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει σχέση με πολλά πράγματα. Δύο. Άκουσα πολύ σωστά τον πρόεδρο να λέει ότι you change the context, you change the problem. Ο πρόεδρος ποιο συγκείμενο έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει το συγκείμενο το οποίο υιοθετούσαν οι προκατόχοι του, δηλαδή τις παροχές, τα δώρα. Ακούω τον πρόεδρο να λέει ότι θα πάει να δώσει δώρα στην Τουρκία με την προσδοκία ότι πιθανόν η Τουρκία να θέλει, μα αφού Ερντογάν λέει ότι δεν πάω σε συνομιλίες εάν δεν δεχθείτε τα δύο κράτη. Άρα και δώρα να του δώσεις. Ο Ερντογάν θα πάρει τα δώρα και επειδή είναι ισχυρός δεν πρόκειται να δώσει αντίδωρα. Άρα πώς αλλάζει το κόντεξ, το πλαίσιο ο πρόεδρος? Αντίθετα, ο πρόεδρος υιοθετεί, και θα είναι πρόεδρος λύσης λέει, υιοθετεί ότι έκανε ο Μακαρίτης ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ότι έκανε ο Μακαρίτης ο Χριστόφιας και ότι έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης. Την πολιτική δηλαδή του εξευμενισμού. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει μια μαθηματική πρόταση με τις ίδιες μεταβλητές και βγαίνει το ποθητό αποτέλεσμα. Ναι. Άρα δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή ο πρόεδρος μας κοροϊδεύει, ή ο πρόεδρος δεν ζει στην πραγματικότητα, ζει σε μια εικονική πραγματικότητα, αλλά είτε το ένα συμβαίνει, είτε το άλλο συμβαίνει. Η λύση του Κυπριακού και εμείς θα πληρώσουμε τα νέα τετελεσμένα. Διότι δεν υιοθετεί ούτε την πολιτική του ρεαλισμού, ούτε την πολιτική της αποτροπής. Πιστεύεις ότι τα όποια κίνητρα λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όταν άρχισε να ανακοινώνει αυτή την περιβόητη πρόταση για ενεργότερη εμπλοκή, ουδέποτε ανέφερε στα αρχικά στάδια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περί παραχών λύσης κινήτρων στην Τουρκία. Αυτό ήταν κάτι που άρχισε να ξετυλίγεται στην πορεία και να διαφαίνεται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για κίνητρα προς την Τουρκία. Λοιπόν, πιστεύεις, Γιάννο, ότι ακόμη κι αν δοθούν αυτά τα κίνητρα και πείσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους Αυστριακούς και τους πάντες όλους, θα επιστρέψει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο Ερντογάν? Σας πω, το 2000 πρωτού, όταν ήταν σε εξέλιξη η διπλωματία των σεισμών, ήμουν σε μια σύσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών και εκεί ήταν και διάφοροι παραγόντες και τους είπα ότι θα κουβαλήσουν την Τουρκία στις πλάτες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα πληρώσουμε τον λογαριασμό. Διότι ούτε η Ελλάδα θα έχει όφελος, ούτε η λύση του Κυπριακού. Ότι υποστήριξε ότι η θέση θα ήταν αυτή του εξευμενισμού. Και τότε ο Παπανδρέου είπε το εξής ο Γιώργος. Και τι εισηγήσετε? Διαβάστε Θουκυδίδη. Άρα, ή αλλάζεις το πλαίσιο όπως είπε ο πρόεδρος, ή θα γίνεσαι πρέσβης των τουρκικών θέσεων, και εφόσον είσαι πρέσβης των τουρκικών θέσεων, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος, τότε τι θα περιμένεις? Τουρκική λύση. Δηλαδή, ποια θα είναι η λύση? Ακούμε αυτή τη μαγική τη λέξη. Λύση, λύση, λύση. Τώρα όμως, από την άλλη, λέει ένας καλόπιστος παρατηρητής ότι και λοιπόν τι αντιπροτείνεται? Για παράδειγμα, πρώτον, 42 επτά ενεργοποίηση. Γιατί δεν το ζήτησε ο πρόεδρος? Δηλαδή, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, είναι αλληλέγγυα στην Κύπρο και ακούσαμε και τον κύριο Βέπερ που είναι αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της δεξιάς, να μιλάει για κατοχή. 42 επτά, δηλαδή άπαξ
και η Τουρκία ξαναπιτεθεί στην Κύπρο, επιτίθεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτησε ο πρόεδρος, γιατί δεν το ζήτησε. Δεύτερο, δεν άκουσα τον πρόεδρο να πει, να παραλληλήσει ή να συνταυτίσει το πρόβλημα της Ουκρανίας μαζί με το πρόβλημα της Κύπρου. Δηλαδή, στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις, αλλά στην Τουρκία ο πρόεδρος γίνεται πρέσβης των τουρκικών θέσεων για να διευκολυθεί το θέμα της βίζας και να διευκολυθεί το θέμα της αναβάθμισης που είναι όλα τα χρήματα, για να πάρει τι. Ποια λύση? Αυτό το κεκτημένο των συνομιλιών που θα μας απαγορεύει, το λέω για πολλωστή φορά, το δικαίωμα να έχουμε ψήφο στο Βορρά, δηλαδή τη διχοτόμηση. Άρα ο πρόεδρος απόψε έγινε πρώτο πρέσβης των τουρκικών θέσεων και δεύτερον είναι έτοιμος να λύσει το Κυπριακό στη βάση των δύο κρατών με μια συγκολλημένη συνομοσπονδία. Δυστυχώς, αυτά λένε οι πραγματικότητες. Ναι. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών, που είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου της Νομικής, να εκδίδει ανακοίνωση και να αναφέρεται σε αποσχιστικό κράτος πολύ σωστά και την ίδια στιγμή να είναι Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος του Προέδρου και να λέει ότι αυτό το αποσχιστικό κράτος, εγώ, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, θα το μετατρέψω σε τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Εάν εγώ με ψευτήσω, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών έχει αγώγημο δικαίωμα εναντίον μου ή δημόσια συζήτηση για να μπορεί να έχω λάθος. Έτσι. Γι' αυτό παράκληση. Διαφορετικά, δεν είναι απλά εμπεγμός. Είναι μια κάκιστη επικοινωνιακή πολιτική που θα την πληρώσουμε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννα. Είμαστε καλά.